να μιλήσουμε για την σεπτή μορφή και Αγία Προσωπικότητα του Αγίου Γέροντά μας Πατρός Αμφιλοχείου Μακρύ στην Κύπρο, στην Αθήνα και να μην κάνουμε το ίδιο εδώ στην Κάλυμνο που ήθελε ο Θεός να βρεθώ σήμερα για κάποια ποιμαντική διακονία ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία και οι αδελφοί μας χριστιανοί της Καλύμνου που γνωρίζουν και σέβονται και ευλαβούνται τον Άγιο Γέροντα αλλά και όλοι οι άλλοι αδελφοί των νησιών μας του Βορείου Συγκροτήματος της Δωδεκανήσου, στην Πάτμο, στους Λειψούς, στους Αρχιούς, στο Αγαθονήσι, στη Λέρο, στην Αστυπάλια, στην Γκο και όπου είναι που φθάνει η φωνή της αλήθειας, δηλαδή του ραδιοφωνικού σταθμού εδώ της Καλύμνου, με τόση επιμέλεια και ζήλο κρατούν σε λειτουργία ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Νικόλαος Μαμάκος μαζί με όλους τους άλλους εκλεκτούς συνεργάτες που κρατούν επίσης σε λειτουργία το Χριστιανικό Βιβλιοπωλείο στο σταθμό. Η ομιλία αυτή γράφτηκε για να γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Γκίζα στην Αθήνα μετά από πρόσκληση εκεί των αδελφών κληρικών και επειδή προηγήθηκε το ταξίδι στην Κύπρο με κάναμε και στην Κύπρο στον σταθμό της Εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ο Λόγος. Και έτσι λοιπόν η μορφή και το όνομα του Αγίου Γέροντα γίνονται γνωστά ανά το Πανελλήνιο και επειδή βγάλαμε και αρκετές φωτογραφίες με αυτή την ωραία φωτογραφία σε αυτή τη στάση που είναι η έκφραση πραγματικά της αληθινής προσωπικότητας του Γέροντα, έκφρασης πραγματικότητας, ταπεινοσύνης, ευγένειας και αγάπης. Να μπορούν όλοι οι αδελφοί να εμπνευστούν από αυτή την Αγία Μορφή, από αυτό το Ιερό Όνομα του Γέροντά μας που ήδη είναι στους ουρανούς και πρεσβεύει για όλους εμάς. Είναι λοιπόν η ομιλία που έγινε στον Άγιο Ελευθέριο Γκίζη στην Αθήνα στο πεδίο του Άρεως στις 27 Φεβρουαρίου του παρόντος σωτηρίου έτους 2005. Δεύτε πρόσμε πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς. Άρατε των ζυγών εφ' ημάς και μάθετε επ' εμού ότι πράως ημί και ταπεινώστε καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Κατά Ματθαίον Ιεράν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, στίχη 28-29. Πόση παρηγοριά και ελπίδα μεταγγίζω στην ψυχή του πονεμένου αμαρτωλού οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας. Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς οι ταλαιπωρημένοι από τον κόπο και το δυσβάστακτο κορτίο της αμαρτίας και θα σας ξεκουράσω, λέγει σε όλους μας εκείνος ο οποίος ήρθε στη γη για να καλέσει όχι τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Κατά Μάρκον Ιεράν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχος 17. Ελάτε ερμηνεύει το εδάφιο αυτό
ο Άγιος της Ασπλαχνίας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ελάτε, όχι για να σας ζητήσω ευθύνες για τις αμαρτίες σας, αλλά για να σας τις συγχωρήσω. Πάρετε πάνω σας το ζυγό της υποταγής σε μένα και στη διδασκαλία μου και λάβετε μαθήματα από εμένα που είμαι πράος και ταπεινός κατά το πρόνημα και την εσωτερική διάθεση και θα βρείτε ανάπαυση και ειρήνη στις ψυχές σας. Ο Χριστός μας λοιπόν, ο γλυκύτατος σωτήρας μας, είναι πράος και ταπεινός. Ου και ρίσει, ουδέ τραυγάσει, ουδέ ακούει τις έντες πλατείες την φωνήν αυτού. Διαβάζουμε στο κατά Μαρθέα, Ιερών Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχος 19. Δεν θα φιλονικήσει, ούτε θα βγάλει παράφορες κραυγές, ούτε θα ακούσει κανείς τη φωνή του στις δημόσιες πλατείες. Ο καλός ποιμένος δίνει τον εαυτό του τύπο και υπογραμμό για να το μιμούνται στο έργο της σωτηρίας των ψυχών και εκείνοι στους οποίους διά της Εκκλησίας του δίνει την ιεροσύνη και το δικαίωμα να κυβερνούν ψυχές και να τις οδηγούν στον δρόμο της σωτηρίας διά της πραγότητος και επιοικίας. Δευτέρα, Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10, στίχος 1. Μάθετε από εγώ την πραγωσύνη και ταπεινά στην καρδία. Η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη πρέπει να είναι το κύριο γνώρισμα των ποιμένων και πνευματικών πατέρων της Εκκλησίας. Μόνο έτσι θα εμπνέουν στα ποιμνιά τους, στο κάθε πνευματικό τους παιδί, στον κάθε χριστιανό και σε κάθε άνθρωπο, ότι είναι στην πραγματικότητα αντιπρόσωποι του Χριστού, που δεν ήρθε να κρίνει, αλλά να σώσει τον κόσμο. Που δεν εφοβέριζε, ούτε τιμωρούσε, αλλά συγχωρούσε, θεράπευε και ευεργετούσε με κάθε τρόπο τον πονεμένο άνθρωπο. Ένας τέτοιος πνευματικός πατέρας υπήρξε και ο Άγιος Γέροντας της Πάτου και του Αιγαίου, ο μακαριστός πνευματικός μας πατέρας, αρχιμανδρίτης και προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Θεολόγου της Πάτμου, Αμφιλόχιος Μακρής. Ήταν ταπεινός και πράος, καλοκάγαθος και γαλήνιος, αλλά και αυστηρός εις την τήρηση των παραδοσεών μας. Όσοι τον εγνώρισαν εκ του πλησίου, διεπίστωσαν ότι και στη σημερινή ηλιστική εποχή, την εποχή του διαστήματος, δεν έπαξε ο Θεός να έχει τους Αγίους Του, οι οποίοι γνωρίζουν να μεταφέρονται με τα διαστημόπλια της νοεράς προσευχής και πέραν του ορατού κόσμου. Ζει Κύριος ο Θεός. Έζησε οσιακόν βία και είχε οσιακή τελευτή. Εκδημή σας προς Κύριον, αφήνει δις αναπλήρωτον κενό εις τα πνευματικά του τέκνα, αλλά και παράδειγμα φωτεινό και αΐζον εις τας επερχομένας γενναίας. Αυτά είπε κατά την εκδημία του Γέροντος Αμφιλοχείου το πρώτο από τα πνευματικά του παιδιά, ο πατήρ Παύλος Νικηταράς, προηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου και καθηγητής τότε της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής. Λευκή μορφή, επάνω στην οποία είναι ο καλλιτεχνικός, ζωγραφισμένη η ταπείνωση, η ευγένεια, η γλυκή της. Αυτά έγραψε τότε για τον Γέροντα Αμφιλόχια και ο θεολόγος καθηγητής Περικλής Φωτόπουλος. Ο λόγος του ήτο μετουσίωσης. Το βλέμμα του ήτο η ψυχή του. Πού έβρισκε αυτός ο Άγιος άνθρωπος την υπομονή να αγαπά τους πάντες, να υπομένει τα πάντα, να υπηρετεί όλους αδιακρίτως